Λοιπόν, θέλω να μιλήσω για την πολυτέλεια σήμερα. Γιατί βρίσκομαι στο Four Seasons. Μόλις έφυγα από το εστιατόριο του κύριου Μποτρίνη, το ΣΕΡΑ, και θα ήθελα να πω κάποια πράγματα τα οποία ισχύουν στον όρο πολυτέλεια. Είναι αυτό που έχουμε διδαχτεί από παιδιά. Τώρα θα μου πεις από παιδί, ναι, η μητέρα μου είχε μεγάλη αγάπη για τα καλά πράγματα, λόγω ότι η ασχολία της ήταν τα ρούχα και η μόδα και μοδίστρα. Αυτό φυσικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Ήταν όμως σαν άνθρωπος όρος της πολυτέλειας. Αυτό το χαρακτηριστικό το κουβαλάς πάνω σου. Δηλαδή, σε ένα χώρο που υπάρχει αυτό στην ατμόσφαιρα, νιώθεις άνετα, όμορφα και αυτό πηγάζει από την ενέργεια που υπάρχει μέσα σε όλο αυτό το σύνολο. Δεν μπορώ να περιγράψω την εξυπηρέτηση, την ενδυμασία και το τι έκανε ο κάθε άνθρωπος τη δουλειά του. Όταν ονομάζουμε πολυτέλεια, είναι ένα πράγμα, μόνο ένα. Όχι πέντε, ούτε δέκα. Είτε αρέσει σε κάποιους, είτε δεν αρέσει, αυτή είναι η αλήθεια. Δεν είναι όλα για ένα νοικοκυρεμένα. Είναι ένα πράγμα. Άντε το πολύ δύο, το πολύ τρία. Το πολύ. Είχα την τιμή να γνωρίσω όλη την ομάδα που ήταν μέσα, τα παιδιά. Μου συμπεριφερθήκαν με το καλύτερο τρόπο, χωρίς καν να ξέρουν τι ακριβώς θα έκανα εκεί. Δεν θα μιλήσω για το φαγητό. Το φαγητό είναι το αποτέλεσμα των πράξεων. Αν συμπαθούσα τον κύριο Ποτρίνη, τώρα λέω τον ερωτεύτηκα για τη δουλειά που έχει κάνει. Και το θέμα δεν είναι ότι έχει κάνει τη δουλειά, έχει εμπνεύσει τους ανθρώπους να ακολουθήσουν τα βήματά του. Και φυσικά ότι είναι και τα ίδια καλά άτομα για τη δουλειά που κάνουν. Μεγάλη ευθύνη η πολυτέλεια. Δεν είναι παίξε γέλας. Κάποιος άνθρωπος που έρχεται εκεί δίνει πολλά χρήματα για να το ακολουθήσει αυτό. Μπορεί να είναι και ένας μισθός. Δεν είναι για όλους όλα, αλλά γιατί να μην είναι όλους, για όλους, όλα. Πάντα πίστευα ότι τα πράγματα ήταν έτσι. Τώρα πλέον αυτό που βιώνω και βλέπω είναι ότι ο τρόπος και η συμπεριφορά που έχουμε διδαχτεί είναι ο αληθινός. Και το να ασχολούμαστε με το αντικείμενο είναι γιατί ξέρουμε ότι είναι